Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο δρόμο προς τις εκλογές θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με όλες τις ψύχρεμες φωνές του πολιτικού μας κοινικού. Πρώτη και καλύτερη, αυτή του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, θα σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και εγώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Πάρα πολύ. Υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, να το λέμε αυτό. Για ενδεκάτη φορά. Για ενδεκάτη φορά. Χαρά στο κουράγιο σας, κύριε Κακλαμάνη. Δεν είναι εύκολη περιφέρεια. Όχι, από τις δυσκολότερες. Και είσαστε όλα τα μεγάλα. Πολλά μεγάλα ονόματα, εν πάση περιπτώσει, ναι, σε μένα. Να πούμε πολλά μεγάλα. Τα μεγάλα, ξέρεις, ο καθένας για τον εαυτό του, ναι, είναι, ναι, μεγάλος. Ναι. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο που υποθέτω ότι η Νέα Δημοκρατία την είχε σχεδιάσει διαφορετικά. Την περίμενε, να πω, πιο εύκολη. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες υπήρχε μια αίσθηση πολιτικής κυριαρχίας. Αυτό μεταδιδόταν τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης. Ήρθαν κάποια γεγονότα τα οποία την έχουν κάνει πολύ δυσκολότερη. Ναι. Είναι δυσκολότερη, αλλά θα σας κάνω μια εκτίμηση. Εάν αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα την είχαμε μετατοπίσει μετά από 15 μέρες, η εκτίμηση θα ήταν πιο συγκεκριμένη. Αλλά σας κάνω από σήμερα μια εκτίμηση, ότι η σειρά των κομμάτων δεν πρόκειται να αλλάξει. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η συναισθηματική φόρτιση των ημερών που υπάρχει ακόμη και τώρα, ακόμη και εσείς και εγώ που, να χτυπήσουμε ξύλο, δεν ήμασταν άμεσα ενδιαφερόμενοι από τα παιδιά που σκοτώθηκαν, επηρεαστήκαμε ψυχολογικά, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ένα γεγονός που σημάδεψε όλη την ελληνική κοινωνία. Ακριβώς, επηρεαστήκαμε ψυχολογικά, πέρα και έξω από τις αιτίες, σαν γεγονός αυτό καθεαυτό. Εκτιμώ επίσης ότι τα δύο κόμματα, και το ένα και το άλλο, θα έχουν αρκετά υψηλά ποσοστά. Αυτό θα οφείλεται στην πόλωση που είπατε. Το τρίτο που μπορώ να σας κάνω σήμερα σαν εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μπροστά τον αριθμό 3. Αυτό που δεν μπορώ να σας εκτιμήσω σήμερα είναι πόσο πάνω από το 30 θα είναι και πόση θα είναι η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Είναι νωρίς. Αυτή η εικόνα θα αρχίσει να διαμορφώνεται μετά το Πάσχα, δηλαδή προς το τέλος Απριλίου. Υπήρχαν πολλά θέματα που θα μπορούσαν να είχαν πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα σε όλες τις υποθέσεις, γιατί είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, υπάρχουν δύο θέματα, δύο ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι ταρακούν σε για καλά. Το ένα είναι οι υποκλοπές, που μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίξει ότι δεν ασχολείται ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος δεν βγήκε στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί, αλλά κάπου κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του. Και κυρίως επλήγει το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο βέβαια ήταν τα Τέμπη. Τα Τέμπη, εκτός από τη δραματικότητα του γεγονότος, ήταν σαν να τραβήθηκε μια κουρτίνα και έπρεπε η κυβέρνηση να απολογηθεί για όλα αυτά που έλεγε στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν τα είδε. Δηλαδή δεν είδαμε ψηφιακό κράτος τα Τέμπη. Είδαμε ότι δεν μπορούμε να συντονίσουμε. Κοιτάξτε, μια διπλή γραμμή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη θεσμική λειτουργία μιας χώρας. Το άλλο έχει να κάνει με τη ρεαλιστική λειτουργία μιας χώρας. Τη θεσμική λειτουργία η Νέα Δημοκρατία την έχει κάνει σημαία, έτσι. Να, παρά τα αυτά, χωρίς να σημαίνει ότι επιχαίρω γι' αυτό σαν Έλληνας, πρέπει να πω ότι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή των ανθρώπων που είχαν ψηφίσει το 19 Νέα Δημοκρατία, όταν δεν υπήρχαν τα άλλα θέματα της επικαιρότητας της σημερινής και ήταν οι υποκλοπές σαν κορυφαίο θέμα κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων, ελάχιστος βρήκα που μου είπαν θα σκεφτούμε αν θα σας ψηφίσουμε εξαιτίας των υποκλοπών. Αντίθετα βρήκα και ανθρώπους με τους οποίους ήρθα και λίγο σε ρήξη και δυσαρεστήθηκαν, γιατί εγώ τους έλεγα άλλα πράγματα, που μου είπανε «Μα καλά, τόσο άσχετοι είστε που ούτε μια υποκλοπή της ανθρωπιάς δεν μπορείς να κάνετε». Ναι, δεν μπορείς, δηλαδή, εμείς γελάμε, αλλά υπήρχε αυτό μέσα στην ελληνική κοινωνία και αυτή η άποψη. Δεν ήταν η επικρατούσα, αλλά ήταν. Η Νέα Δημοκρατία από τις υποκλοπές, κύριε Καρμανόπουλε, μετέπειτα να σας πω, ελάχιστη θα ήταν η θωρά. Ξέρετε τι μπορεί να θάμπωσε το ότι, όπως λέτε, το 19 είχαμε επενδύσει πολύ πάνω στη θεσμική λειτουργία και ενδεχομένως και η ίδια η εικόνα του Πρωθυπουργού.
Διότι κακά τα ψέματα μπορεί να φταίνε 10 υπουργοί, μπορεί να φταίνε 20 γενικοί γραμματείς, αλλά όπως όλα τα καλά πάνε στο νούμερο 1, τα κακά έχουν επίπτωση και στο νούμερο 1. Βεβαίως και στο θέμα των υποκλοπών είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι υποκλοπές, οι εντός εισαγωγικών θεσμικές, με την έννοια ότι υπάρχει λόγος και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες από την ΕΕΠ κτλ. Και είναι οι άλλες οι υποκλοπές με το περιβόητο Predator, καλά το λέω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι κάτι το τελείως εξωθεσμικό. Και πάρα πολλές φορές γίνεται εν αγνία των κυβερνώντων. Γίνεται εις γνώση άλλων που έχουν φέρει το Predator, αλλά όχι των κυβερνώντων, άσχετα ποιοι είναι αυτοί. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση που στηρίζω, να πούμε έτσι. Το δεύτερο είναι καθαρά θέμα δικαιοσύνης. Καθαρά θέμα δικαιοσύνης. Φτιάχτηκε ένα, μετά την αποκάλυψη για τον κύριο Ανδρουλάκη, ένα νομικό πλαίσιο που βάζει κάπως τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ το ήθελα λίγο πιο αυστηρό, αλλά βάζει. Να πούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το άλλο τώρα, εντάξει, να σας πω κάτι κύριε Καρνουμνόπουλε, δηλαδή η ΕΕΠ, η κάθε ΕΕΠ της κάθε χώρας, γιατί φτιάχνεται? Φτιάχνεται για να κάνει φιλανθρωπικά τσάγια τα απογέμματα? Όχι, αλλά για να είμαστε και λίγο όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθείται και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, εκεί νομίζω υπήρξε ένας κλονισμός κοινής νόμης, δηλαδή κοιταζόμαστε. Εμένα αυτό με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Εντάξει, και εσείς και εγώ δεν είμαστε νεανίες, αλλά ούτε και υπέργυροι, ξέρω εγώ. Θυμόμαστε, δηλαδή, αυτό που κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε, τελικά ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Βλέπετε πώς η ζωή και η πολιτική κάνει κύκλους και έρχεται και γίνεται επίκαιρο. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο νομίζω επίσης ενόχλησε ένα μέρος κοινής νόμης. Δηλαδή ότι κάποιοι πυρήνες εντός ΕΕΠ λειτουργούσαν αυτόνομα. Και ένα δεύτερο ζήτημα. Ξενόχλησε. Τώρα εσείς επειδή. Πρέπει να αποδειχθεί όμως αυτό. Με ναι. την εξειδίκευση. Ναι, συμφωνώ. Πρέπει να αποδειχθεί. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά με την εξειδίκευση που έχετε, ξέρετε ότι αυτό ισχύει. Διαχρονικά μάλιστα. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι, ναι, ένας κόσμος περίεργος. Ας, ναι, πούμε περίεργος και να μην πούμε τίποτε άλλο. Ναι. Ας πούμε περίεργος. Ωστόσο θα περίμενε ίσως ο μέσος πολίτης να υπάρξει μια μεγαλύτερη ταχύτητα στην έρευνα. Αυτό το θέμα, όπως είπατε πολύ σωστά, σχεδόν το έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι καλό αυτό. Μα σας είπα, δεν είναι επιχαίρο, ναι, αλλά, ναι, δεν το συναντώ. Και δεν σας μιλάω τώρα στα αστικά κομμάτια της Αλφατίνης. Ναι, ξέρω. Η Αθήνα, ναι, έχει και γειτονιές που είναι μικρομεσαίοι. Αυτές ενδιαφέρουν ακριβώς. Μπράβο. Ναι. Δεν συναντιέται. Ναι. Δεν συναντιέται. Μπορεί σε κάποιους ευαίσθητους ανθρώπους αυτό να μετράει ακόμη και σήμερα. Δεν συναντιέται. Έρχομαι τώρα στην ιστορία των Ντεμπών. Ακούστε, εγώ δημόσια από την πρώτη μέρα, επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό μετά από 2-3 μέρες που βγήκε και ζήτησε συγγνώμη κτλ. Και είπα ότι όταν η λέξη συγγνώμη βγαίνει από τα χείλια ενός πολιτικού, του όποιου πολιτικού, για να αποκτάει περιεχόμενο πρέπει να ακολουθηθεί από πράξεις. Και είχα πει ότι για μένα είναι τρία τα πράγματα. Το ένα, ότι αυτό που λέμε άπλητο φως σε όποιους και όσους ευθύνονται πρέπει να χυθεί. Το δεύτερο είναι ότι για να αποκτήσει η χώρα γρήγορα ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη να καταφύγουμε και σε αναθέσεις, αφού προηγουμένως όμως έχει ενημερωθεί η Βουλή, για να μην αρχίσει ο καθένας να λέει το κοντό του και το μακρύ του, γιατί ένας από τους λόγους που η 717 σύμβαση δεν προχώρησε ήταν οι ενστάσεις που γινόταν. Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι ότι δεν ήθελε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 μέχρι το 17 που έπρεπε να γίνει, να μην το κάνουν, ή εμείς μετά, αλλά εστάσεις επί εστάσεων. Και το τρίτο και το κυριότερο, ότι η δικαιοσύνη πρέπει τάχιστα, χωρίς να είναι εις βάρος της διερεύνησης, να καταλήξει στο πόρισμά της και όχι να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε με το μάτι, που έγινε το 18 και ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, όταν μέσα όμως σε 15 μέρες ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση για τα δάνεια. Ακριβώς. Αυτό και να ενόχλησε τον κόσμο. Ρεκόρ από την ιστορία, από τη σύσταση του Αριού Πάγου. Από τη σύσταση του Αριού Πάγου.
Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα, εφόσον πραγματοποιηθούν, σε κάποια σημεία γίνονται, τουλάχιστον η τραγικότητα αυτού του δυστυχήματος. Τώρα αν μ' ακούει καμιά μάνα και κανένας πατέρας, θα λέει τι λέει αυτός. Γιατί ο καημός της μάνας και του πατέρα που έχασε το παιδί, ό,τι και να λέτε εσείς και εγώ, δεν μπορεί να σβήσουμε τίποτα, να είναι τίποτα να πούμε, να είμαστε ειλικρινείς να πούμε. Αλλά τουλάχιστον μην πάει χαμένος. Μην πάει χαμένο αυτό το πράγμα. Επειδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγάται κάτι που γίνονται σε όλες τις εκλογές, αυτό το περίφημο μεσαίο χώρο. Δεν ξέρω τι χαρακτηριστικά πρέπει να του δώσουμε. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ωστόσο, έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία, αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από τη μία είχαμε το φαινόμενο Πολάκης. Το οποίο άναβε τσιγάρο Πολάκης και γινόταν χαμός, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να κάνει μια κίνηση, την πήρε πίσω. Ο κύριος Πολάκης παραμένει, εν πάση περιπτώσει, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν βλέπω την ίδια ενόχληση. Και σας το έλεγα και πριν που είμαι στο στούντιο, επειδή στο Twitter κυκλοφορεί μια ομιλία του, όπου χαρακτηρίζει τους αριστερούς ακαμάτιδες. Και είχα δύο παππούδες εργάτες στο Εργάλεο, που ήταν αριστεροί και δεν ήταν καθόλου ακαμάτιδες. Ο ένας δουλεύει οικοδομή και ο άλλος στη Γιούλα, φυσάει γυαλί. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην αντιμετώπιση των δύο φαινομένων? Εντάξει, δεν είναι βέβαια ακριβώς το ίδιο. Διότι το είναι μετά... χειρότερος νομίζω ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν θα συμφωνήσω εδώ. Διότι, ναι, παραδείγματος χάρη, ό,τι και να μου πείτε για τον Άδων Γεωργιάδη, εγώ δημοσίως έχω διαφωνήσει μαζί του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είμαι από αυτούς που τον χτυπάω στην πλάτη και του λέω μια χαρά. Και καλά, και οι στάσεις σας μόνο. Δεν το... τα λες έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έβγαλε σε αφισέτα 15 δημοσιογράφους. Καταδικαστέω. Με συγχωρείτε, αυτά είναι μέθοδοι που δεν έχουν να κάνουν καταρχήν με την αριστερά. Έχουν να κάνουν με την άκρα δεξιά. Καμία σχέση με την αριστερά, γιατί δηλώνει αριστερός ο Παύλος ο Πολάκης. Ναι. Να πούμε έτσι. Καμία σχέση. Δεν τα πάω λοιπόν σε εξίσωση, σε καμία περίπτωση. Αλλά για το τελευταίο που με ενημερώσατε έξω, γιατί εγώ δεν το, ναι, ήξερα, δηλαδή, ναι, δεν το ήξερα. Καλά, τέτοιου είδους διαχωρισμοί του ελληνικού λαού είναι αστείοι. Εντάξει. Ξέρω εγώ και τεμπέληδες δεξιούς και ξέρω και δεξιούς που δουλεύουν δύο δουλειές για να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και αντίστοιχα έχω φίλους κεντροαριστερούς και αριστερούς και κουκουέδες και κουκουέδες που ξέρω πολύ καλά τι κάνουν. Αυτά τώρα δεν προσφέρουν. Απλά απευθύνονται κατά την άποψή μου σε ένα συγκεκριμένο κοινό που ενδιαφέρει τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί είναι το κοινό το οποίο εκλέγει τον κύριο Κακλαμάνη βουλευτή. Άλλο όμως αυτό. Τον κύριο Γεωργιάδη. Εντάξει, ναι, εντάξει, αναφέρομαι πάντα στον εαυτό σας. Αναφέρομαι, ναι, στον εαυτό. Ναι. Αναφέρομαι, κάνω ως παράδειγμα τον εαυτό. Ναι. Επειδή λοιπόν ζούμε μια άγρια προεκλογική περίοδο και επειδή βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που ακόμα επιμένει στο σενάριο της αυτοδυναμίας, θα ήθελα μια απάντηση σε αυτούς που λέμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μας οδήγησαν στο δούνου του. Όλες, λίγο ή πολύ, κάθε μία έχει το ποσοστό της, μας οδήγησαν εκεί. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι μπορεί να μου πείτε ότι δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, γιατί το λέτε, γιατί το λέμε αυτό? Εγώ ψήφισα πρώτη φορά το 89 και θυμάμαι ότι τότε όλη μου παρέα βλέπαμε με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια τον κύριο τον Τζάνι Τζανετάκη, τον συγχωρεμένο, τον άβαρχο. Αλλά ξαναγυρίσαμε στις αυτοδυναμίες. Λοιπόν, δηλαδή, γιατί να μην επιχειρήσουμε μια συνεργασία, όποιος και αν είναι πρώτος. Με τη σειρά, επειδή αναφερθήκατε στον αείμνη στον Τζάνι Τζανετάκη. Τότε ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και με συγκεκριμένη αποστολή. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας τετραετίας. Γιατί αν μιλάμε για τέτοιου είδους κυβερνήσεις, πάμε σε αυτό το επίπεδο, η οποία πρέπει να δράσει και να κάνει διάφορα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία από τη σύστασή της δεν έκρυψε ποτέ ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να μας το χρεώσει, ότι είμαστε απολύτως καθαροί. Πιστεύαμε πάντα στην ενισχυμένη αναλογική και πιστεύαμε σε αυτό που είπατε, μονοκομματικές κυβερνήσεις. Με τα συν και με τα πλην. Μου είπατε για το δούνου του, okay, αλλά μονοκομματική κυβέρνηση ήταν του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έλυσε το πολιτιακό, που έκανε τη μετάβαση στη δημοκρατία, που ψήφισε ένα σύνταγμα το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και όταν χρειάστηκε την έβγαλα από το ΝΑΤΟ. Εάν ήταν η κυβέρνηση. Όμως 52. Ακριβώς. Την πρώτη φορά. Ναι, 53%. 53%. Εάν ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας, πιστεύετε ότι μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αυτά? Με τίποτα. Και δείτε τώρα, υπήρξε μία περίοδος που στην Ευρώπη τουλάχιστον υπήρχαν οι κυβερνήσεις συνεργασίας επί σειρά ετών, όχι άπαξ, επί σειρά ετών. Δείτε τώρα από τι συνταράσετε ολόκληρη η Ευρώπη. Πάρτε ένα κράτος που έχετε ασχοληθεί με την ιδιότητα του στρατιωτικού αναλυτή. Το Ισραήλ, το οποίο έχει, ναι, κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας. Τι γίνεται τώρα στο Ισραήλ? Και αυτό κακώς δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί το Ισραήλ είναι στρατηγικός μας εταίρος. Και ο κύριος Νετανιάχου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και ο, ναι, κύριος Νετανιάχου, ορθώς. Ναι. Καλό, ορθά το λέτε. Βλέπετε τι γίνεται. Που προκειμένου να γίνει ο κύριος Νετανιάχου πρωθυπουργός, συνεταιρίστηκε τα πιο ακραία θρησκευτικά κόμματα. Δεν ξέρω ιδεολογικά τι πιστεύουν, αλλά θρησκευτικά κόμματα, και βλέπετε τι γίνεται εκεί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κράτος. Προσέξτε, μεγάλο κράτος με μεγάλη ιστορία πολιτική. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία τίνει να πάρει τη μορφή ενός άτυπου εμφυλίου πολέμου αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Ναι. Να μου πεις, αν είχε μια ισχυρή κυβέρνηση ο Μακρόν με απόλυτη πλειοψηφία, δεν θα είχαμε? Θα είχαμε ενδεχομένως. Εκεί εγώ έχω δώσει άλλη εξήγηση, η οποία επίσης πρέπει να μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί αυτός καν είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και εταίρος για πολλά πράγματα. Ποια είναι η εξήγησή σας? Εγώ πιστεύω ότι εκεί γίνεται η μάχη της παλαιάς Γαλλίας με τη νέα Γαλλία. Είχε έρθει ο Μοσκοβισής στην Ελλάδα. Mm. Συναντήθηκε, δεν πειράζει, δεν είναι κάτι το κακό που θα πω και αυτό. Συναντήθηκε και έφαγε με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και ακούστε τι ενημέρωση του έκανε. Μοσκοβισή, όπως μπορεί να μην το ξέρουν όσοι μας βλέπουν και μας ακούν, είναι σοσιαλιστής. Να. Αφού του είπε την απελπισία του για την ανυπαρξία του σοσιαλιστικού κόμματος στη Γαλλία, του είπε μετά ότι, παρότι είμαι σοσιαλιστής, σου λέω ότι οικονομικά έχει δίκιο ο Μακρόν που το 62 θέλει να το κάνει 64. Θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Δύσκολο, αλλά θα καταρρεύσει. Και πήγε να εκβιάσει ο Μακρόν με εκλογές, όπως ενθυμίστε. Βγήκε και είπε ότι ηρεμήστε ή το ψηφίζετε ή σας πάω για εκλογές. Τώρα λέει δεν ξέρει πώς θα μαζέψει το θέμα ότι δεν θα κάνει εκλογές. Και ξέρεις γιατί, του λέει. Λέει, μα Παυλόπουλος, γιατί? Διότι αν γίνουν εκλογές, πρώτο κόμμα θα βγει η Λεπέν που θα αγγίξει την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα. Παλιά δηλαδή στα νιάτα τα δικά μας, τα δικά μου κυρίως, και λίγο και εσάς γιατί είστε νεότερος. Θα ήταν αδιανόητο. Η αντίδραση εκφραζόταν προς τα αριστερά. Στα αριστερά, ναι, ναι. Τώρα η αντίδραση σε όποιο κράτος και αν το δείτε στην Ευρώπη πάει δεξιά. Έχουμε και το παράδειγμα της Ιταλίας. Βεβαίως. Που αναρωτιούνται πολύ πώς βγήκε η Μελόνι. Δηλαδή μου λέτε τώρα για συνεργασίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όμως των κυβερνήσεων συνεργασίας. Παντός, υποτίθεται ότι οι συνεργασίες, ναι, της κυβερνήσης είναι για να αποκλειστούν από την εξουσία ακραία πρόσωπα. Στην Ιταλία έγινε ακριβώς το ανάποδο. Πάντως εμείς εδώ το τελευταίο παράδειγμα που έχουμε, πρέπει να το παραδεχτούμε, συνεργάστηκαν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επί 4 χρόνια. Τσίπρας, Καμένος. Ναι, στο τέλος πια ήταν αυτό. Εντάξει, που ήταν το θέμα αυτό που, ναι, αυτό που κατηγόρησε ότι πάνε να κάνουμε κυβέρνηση κουρελού, πιο κουρελού από αυτό που είχε γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταίο εξάμηνο, μέχρι και από τον πολύ συμπαθή κύριο Λεβέντη του πήρε βουλευτές, ας πούμε. Εντάξει, για να έχει την πλειοψηφία. Πάντως, έστω στη θεωρία, έστω τυπικά, ξεκίνησε ένα μνημόνιο που μας φόρτωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πήγε μέχρι τέλους, έτσι. Ναι, βέβαια. Μια κυβέρνηση συνεργασία δεν ήταν μόνο. Εντάξει, και η προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, αν δεν ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, τετραετία θα πήγαινε. Πήγε 3 χρόνια λόγω μη εκλογής Προέδρου. Αλλιώς τετραετία που ήταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κλαμάνη, είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει στη δημόσια συζήτηση τίποτα που να έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα. Και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Όχι, δεν είναι μόνο. Μοιάζει όλα τα κόμματα μπορεί να λένε ότι πάνε σε ένα κλίμα ομοψυχίας, αλλά δεν ξέρουν πώς είναι να
κλίμα συνενοχής, λέμε εμείς. Δηλαδή, μήπως έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες, ακούγονται πολλά, μαθαίνουμε πολλά, διαβάζουμε πολλά. Υπάρχει μια καχυποψία στον κόσμο ότι μας πάνε για κάποια συμφωνία στο Αιγαίο. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε αντίδραση από την αντιπολίτευση, όλοι κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα πρέπει σε αυτήν την προεκλογική περίοδο να βρούμε λίγο χώρο, να βρείτε λίγο χώρο τα κόμματα και να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Κύριε Καρπουνόπουλε, είμαι φανατικά υπέρ της άποψης αυτής της οποίας είπατε. Και όχι μόνο για τα εθνικά θέματα. Ο κόσμος θέλει να δει από τα κόμματα τι θα κάνουν για να βελτιώσουν το ΕΣΥ, το οποίο στάθηκε παλικάρι στον κορονοϊό, για την παιδεία του, για το μεταναστευτικό. Αν με ρωτήσετε ποια ήταν από τις πιο επιτυχημένες δράσεις αυτής της κυβέρνησης, ήταν πώς χειρίστηκε το μεταναστευτικό. Διότι αν είχατε πάρει χαμπάρι, αν είχαν πάρει χαμπάρι ο κόσμος, εσείς το είχατε σίγουρα πάρει χαμπάρι, όσο στη Μυτιλήνη ήτανε 30.000 Έλληνες και 37.000 μετανάστες, δεν λέγανε κουβέντα. Ούτε για στρατιωτικοποίηση, ούτε τίποτα. Σου λέει, αυτήν την έχουμε καταλάβει. Το ίδιο τη Σάμο, το ίδιο τυχείο. Ναι. Εγώ το θεωρώ, άρα, όχι με ακραία πράγματα, δυστυχείς άνθρωποι ήτανε, αλλά αυτό ήτανε μια πραγματικότητα όμως. Και η ιστορία στον Εύρο ήτανε μια πραγματικότητα επίσης, να πούμε. Τώρα για τα εθνικά θέματα, εγώ να ξέρετε, σας λέω εγώ τι κάνω εγώ. Παρότι εκλέγομαι συνεχώς στην Αλφα Αθήνας 10 φορές, όπως σας είπα, από το 1990, τώρα που μιλάω σε ανθρώπους σε μικρές συγκεντρώσεις, 3 Μαΐου θα έχω τη μεγάλη μου εκδήλωση στην Αθήνα στο Κάραβελ, όπου εκεί θα αναφερθώ, τους είπα, θέλω να ξέρετε ότι αν με ψηφίσετε και αν προκύψει θέμα ελληνοτουρκικών, Αιγαίου, συνεκμετάλλευση κτλ., τι πιστεύω και τι θα κάνω μέσα στη Βουλή. Εάν συμφωνείτε, να με ψηφίσετε. Εάν δεν συμφωνείτε, μην με ψηφίσετε, γιατί εγώ θα κάνω αυτό που σας λέω σήμερα. Αυτό μπορώ να κάνω ως άτομο. Εκτιμώ εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα θα αναγκαστούν να μιλήσουν για τα εθνικά θέματα. Μην κοιτάτε τώρα που έτυχε η μπήλια και έχουν και αυτοί οι 14 του μηνός εκλογές και το μήνα Μάρτιο εσείς θα μου πείτε αν η πληροφόρησή μου είναι σωστή, δεν είχαμε παραβιάσεις και μπορεί να... Ναι, δεν είχαμε, ναι. Αλλά είναι τελείως η σεισμή από τη μια μεριά, οι εκλογές από την άλλη, ή ότι όταν έχουμε εκλογές τέλος πάντων δεν κάνουμε ναυτικά γυμνάσια και η μεν και η δε. Αυτά όλα είναι ευκαιριακά και επιφανειακά και πρόσκαιρα. Και σας το είχα πει και άλλη φορά που είχαμε μιλήσει για τα εθνικά θέματα και αυτές είναι οι θέσεις οι δικές μου. Εγώ εύχομαι να επανεκλεγεί ο Ερντογάν, κύριε Καρπουνόπουλε. Θα συμφωνήσουμε. Για ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να είναι κακό αν για πρέπει τους... με το πιστόλι στον πρόταφο να διαλέξουμε. Για τους γείτονές μας, τους Τούρκους, να είναι κακό. Ναι. Λέω για μας. Διότι είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου. Ήμουνα αντιπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τότε ήταν για την Τελωνιακή Ένωση. Ταξίδια 3-4 στην Τουρκία κάθε χρόνο, το Προεδρείο. Ντεμιρέλ, πρόεδρος Δημοκρατίας. Παμπόνηρος. Τον είχαν ενημερώσει ποιοι είμαστε, με κράταγε πάντα τελευταίο και μου έλεγε να πάω να πει στους δικούς σου. Ότι και να αφήσουμε και εμείς, να αφήσετε και εσείς, να καθίσουμε σαν τραπέζι μόνοι μας, πρέπει να τα βρούμε και οικονομικά να χωρίσουμε το Αιγαίο. Προσέξτε, οικονομικά να χωρίσουμε το Αιγαίο. Δεν έβαζε αυτός άλλα θέματα. Έτυχε δε να ήμουν όταν ήταν η Τσιλέρ πρωθυπουργός και ο Ερμπακάν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όταν λοιπόν είδα τον Ερμπακάν, γιατί εγώ πήγαινε και τους έβλεπα και κατηδίαν, όχι την Τσιλέρ επισήμως τον άλλον, μου χάρισε και το Κοράνι και μου είχε βάλει το σελιδοδείκτη στη σελίδα στα αγγλικά που έλεγε ότι το Κοράνι πιστεύει στην ανεξή θρησκεία. Mm-hmm. Και μου ήταν να γίνουν εκλογές τότε, μαρί που
η κυβέρνηση της Τσιλέρ είχε βάλει ως δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης τον Ερντογάν στη φυλακή για 45 μέρες με μια αστεία δικαιολογία προκειμένου να μην κατέβει στις εκλογές, γιατί μέσα στις 45 μέρες θα γινόταν εκλογές. Τον είχατε δει νομίζω. Τον είχα δει, ναι, είχα επιμείνει και τον είχα δει, μου τον είχαν φέρει σιδεροδέσμιο σε ένα μαγαζί στο Βόσπορο, δεν με επιτρέψαν να πάω στη φυλακή. Αυτό το θυμάται αυτό, τον είχε έρθει στην Αθήνα, ζήτησα με δει. Τέλος πάντων, να πω, και μου λέει ο Ερμπακάν, να πάει να πεις στους δικούς σου εδώ, όχι ότι με ενδιαφέρουν, 2-3 χιλιάδες έχουν απομείνει, αλλά συμβολικά με ενδιαφέρει ο Πατριάρχης να στηρίξει εμένα. Του λέω, τι εννοείτε, μου λέει, μα ό,τι κακό έχει πάθει η ομόθρησκή σου, οι Έλληνες στην Τουρκία, δεν το έπαθαν από εμάς τους Ισλαμιστές. Το έπαθαν, μου λέει, από τους Ευρωπαίους Νεότουρκους. Ναι. Αυτό δεν λέει ιστορία. Ναι. Γι' αυτό και είπα συμφέρει τον Ερντογάν, γιατί φοβάμαι, αν βγουν οι άλλοι, ότι ακόμη κομενέντες θα μας χτυπήσει στην πλάτη και θα πει, τώρα δεν είναι ο ακραίος, ο έτσι, ο πίσας, ο δείξας, ο Ερντογάν. Τώρα έχετε ένα καλό συνομιλητή. Καθίστε να τα βρείτε. Απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση, κύριε Κλαμάνη. Επειδή εθνικό θέμα είναι και η οικονομία. Βεβαίως. Ο κόσμος ζορίζεται πολύ. Μπορεί να ακούει ότι είμαστε κοντά στην αναβάθμιση, θα πάρουμε τη βαθμίδα. Τα ακούμε αυτά 10-12 χρόνια πλέον και ξέρετε, κάπου έχουμε απαξιωθεί στο μέσο πολίτη. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει φως. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω τελείως ρεαλιστικά. Να ξεκινήσω, αφού είμαι κυβερνητικός βουλευτής, από τα καλά αυτής της κυβέρνησης. Δεν έβαλε πράγματι ούτε ένα νέο φόρο. Μείωσε αρκετούς φόρους. Δεν χρειάζεται να το πούμε, ο κόσμος τους ξέρει. Πήρε τον κατώτατο μισθό από 650, τον πήγε 780. Φτάνει, απάντηση. Όχι, δεν φτάνει. Και εκτιμώ ότι αν δημοσιονομικά μπορούσε, δεν είναι χαζός ο Μητσοτάκης, θα έδινε 820, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Δεν φέραμε πίσω το ΕΚΑΣ, αλλά διπλασιάσαμε τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτά είναι τα καλά που έγιναν, τα χοντρά καλά που έγιναν στην οικονομία. Αυτό που είπατε, που αναφέρεστε προφανώς στην Goldman Sachs εχθές, που είπε για την επενδυτική βαθμίδα, πράγματι είναι καλό νέο, αλλά θα γίνει καλό εάν τα αποτελέσματα αυτής της αναβάθμισης φτάσουν προς τα κάτω. Δεν έχουν φτάσει. Εγώ κυκλοφορώ, δεν είμαι. Τώρα θα ήμουν χαζός να πούμε, να σας πω ότι ο κόσμος έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Η ακρίβεια είναι θέμα. Και να ξέρετε ότι οι πιο σκληρές και οι πιο τεκμηριωμένες και οι πιο γνώστες στο θέμα ακρίβεια είναι οι γυναίκες. Επειδή έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, πάω στις γειτονίες, κοίτα άστα τώρα. Πριν 2 μήνες το αλεύρι τόσο, η ζάχαρη τόσο, τα κολοκυθάκια τόσο. Κοίτα τώρα αυτό τόσο, τόσο και τόσο. Δεν μπορείς, οι άντρες είναι λίγο φρουφρού γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης, ξέρω εγώ να πούμε. Οι γυναίκες είναι to the point. Εκεί ναι, υπάρχει θέμα. Ναι. Υπάρχει θέμα και πρέπει. Τώρα το ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Οκ, αλλά ο καθένας κοιτάει το σπίτι του. Δεν είπα ότι η Ευρώπη είναι παράδεισος και όλο το κακό είναι εδώ μαζεμένο. Δεν ισχυρίζομαι αυτό και μέχρι κάποιου βαθμού είναι και εισαγόμενη η ακρίβεια. Αλλά ναι, χρειάζονται περαιτέρω μέτρα, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ξέρεις κάτι, είμαι λίγο ομός, αλλά μία από τις συμβουλές μου, τις συμβουλές που μου είχε δώσει ο πολιτικός μου πατέρας, ο Ευάγγελος Αβέροφ, μου είπε, άκου Νικήτα, ποτέ το λαό δεν θα τον φοβηθείς. Το λαό δεν πρέπει ο πολιτικός να τον φοβάται. Το λαό πρέπει να τον σέβεσαι. Και κυρίαρχο θέμα του σεβασμού, σαν απόδειξη του σεβασμού, δεν σου λέω να του λες πάντα την αλήθεια, γιατί πολιτικός που να λέει μόνο την αλήθεια δεν υπάρχει στον πλανήτη, μου λέει, αλλά να του λες όσο το δυνατόν λιγότερα ψέματα. Άρα όταν ο άλλος στο Παγκράτη που μένω, ρε Σιπάρη, ας πούμε, παλιά πήγαινα μια φορά τις 15 και τώρα μια φορά μόνος μου είμαι, κυρίως για είδη υγιεινής και τέτοια, ναι, ούτε μαγειρέω, στο Βασιλόπουλο που είναι δίπλα. Έβλεπα τις γειτόνισσές μου όλες με καροτσάκι. Τι είναι κάτω καρότσι. Τώρα πήγαμε στο Καλαθάκι. Τώρα, μπράβο. Τώρα με την τσάντα. Ναι. Αυτό σε μια είναι
απόδειξη ότι υπάρχει θέμα και πρόβλημα σε μια μεσοαστική γειτονιά. Ναι, ναι, το Παγκράτη είναι έτσι. Χαρακτηριστική γειτονιά. Ναι, είναι μέση αστή. Μέση αστή. Ούτε φτωχή, ούτε πλούσιοι. Άνθρωποι νοικοκυρέοι κτλ. Εδώ λοιπόν πράγματα. Άρα πρέπει να φτάσει από εκεί κάτω. Μαθαίνω ότι θα γίνει μια αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης. Περιμένω να τη δω. Τώρα, οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα διοχετεύσετε καθά τα λεφτά μόνο στους ολιγάρχες, εντάξει, μη μας δουλεύουν, γιατί δεν είδα κανέναν ολιγάρχη τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ να φτωχύνει, ούτε να διαμαρτύρθει. Μια χαρά πέρασαν και οι ολιγάρχες με την πρώτη φορά αριστερά. Επειδή αναφερθήκατε στο ΕΣΥ, στο οποίο ο κόσμος πιστεύει, αναγκαστικά ίσως, γιατί δεν έχει κάτι άλλο για την υγεία του, όπως κατά τη γνώμη μου πιστεύει και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και η μέση οικογένεια κόβει τα πάντα όταν το παιδί πάει πρώτη ηλικίου για να περάσει κάπου σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή η αιμονή με τις ιδιωτικοποιήσεις, μήπως πρέπει να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας? Λοιπόν, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα για την παιδεία και για την υγεία. Ναι. Πάμε για την παιδεία. Σίγουρα είναι όπως το λες για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό λέει και η ιδιωτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι και τραγικό λάθος να μην αναθεωρούμε το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θα καταργηθούν τα δημόσια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι στον κύκλο σας θα έχετε παιδιά που έχουν πάει στην Κύπρο. Ναι. Δεν σας λέω τώρα Αγγλίες και Γαλλίες και Βέλγιες. Σας λέω την Κύπρο. Ναι. Γιατί θα πρέπει να πάει στην Κύπρο και να μην μπορεί να μείνει στην Ελλάδα, που θα είναι πολύ, δεν θα είναι δωρεάν όπως θα είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά θα είναι τουλάχιστον τα μισά έξοδα από αυτά που δίνει ο γονιός για την Κύπρο. Δεν θα είχαμε αυτή την καχυποψία ίσως αν βλέπαμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο βοηθιέται και είναι δυνατό? Εγώ πιστεύω ότι μέσω του ανταγωνισμού θα γινόταν καλύτερο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το βλέπω στις ιατρικές σχολές, που από τον καιρό που έγιναν περισσότερες από 2, που ήταν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ποιες σχολές θα κάνουν τα περισσότερες εργασίες, τα περισσότερα συνέδρια κτλ. Και έχει ανέβει το επίπεδο το προπτυχιακά στην ιατρική. Έρχομαι τώρα στο ΕΣΥ. Εγώ είμαι λάτρης του ΕΣΥ και σαν υπουργός ενίσχυσα τον δημόσιο χαρακτήρα του όσο μπορούσα. Και το ΕΣΥ κράτησε όρθια την Ελλάδα κυρίως στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τα πρώτα 2 χρόνια. Εάν δεν ήταν το ΕΣΥ, δεν ξέρω πού θα ήμασταν. Δεν το συζητάω καθόλου. Προσέξτε τώρα, η κατηγορία που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, άκουγε σήμερα ένα καυγά του Πλεύρη με το Σκουβλέτη, είναι επειδή αλλάξαμε τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Ο δημόσιος χαρακτήρας, αγαπητέ μου κύριε Καρβουνόπουλο, του ΕΣΥ δεν είναι οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη, όποτε χρειαστεί το δημόσιο νοσοκομείο, να μπαίνει μέσα, να μπορεί να εξυπηρετείται, χωρίς να περιμένει 10 ώρες στα εξωτερικά ιατρία, χωρίς να πληρώνει λεφτά. Αυτό σημαίνει δημόσιος χαρακτήρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι αν εγώ θα είμαι πλήρους ή αποκλειστικής εργασίας μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και να σας πω και κάτι, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα μεγάλα αστικά κέντρα, το ότι δίνουμε δικαίωμα και μερικής απασχόλησης δεν έχει καμία σημασία, διότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πού υπάρχει θέμα? Στην ΚΟ, ας πούμε, είδα ρεπορτάζ στο Μέγα που δεν υπάρχει παθολόγος στο νοσοκομείο και υπάρχουν 7 ελεύθεροι επαγγελματίες παθολόγοι στο νησί της ΚΟ. Γιατί εκεί να μην του δώσω το δικαίωμα να είναι part-time και να δουλεύει στο νοσοκομείο και να έχει το απόγευμα το ιατρείο του, παρά να μην έχω? Προσέξτε, ενώ προκυρήσονται οι θέσεις, δίνουν 1.800 επιπλέον ευρώ το μήνα στο γιατρό και 1.200 ευρώ επιπλέον στην νοσηλεύτρια που θα πάνε και δεν πάνε, κύριε Καρβουνόπουλε. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και να λέμε ιδιωτικοποιείται με αυτό τον τρόπο το ΕΣΥ. Με εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, είτε έχει είτε δεν έχει. Αυτός που έχει δεν τον νοιάζει εξάλλου το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πάει στα μεγάλα ιδιωτικά. Αυτός που δεν έχει να μπορεί να
έχει την εξυπηρέτησή του χωρίς να πληρώνει. Λέει γιατί να συνεργάζονται τα νοσοκομεία με ιδιωτικά κέντρα μαγνητικής τομογραφίας. Τι τους νοιάζει αυτό? Εάν ο πολίτης πάει και την κάνει, αντί να περιμένει μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, την κάνει την ίδια μέρα σε ένα ιδιωτικό χωρίς να πληρώσει, πού βρίσκεται η ιδιωτικοποίηση? Η αλήθεια επομένως είναι κάπου στη μέση. Ότι χρειάζεται ενίσχυση, το ΕΣΥ χρειάζεται. Ότι χρειάζεται βελτίωση και ανανέωση στις υποδομές του, χρειάζεται. Ακούω ότι έχει δεσμευτεί 1,5 δις από το Ταμείο Ανάπτυξης για αυτά τα πράγματα που σας λέω. Και για να μην σας τα παρουσιάζω όλα ωραία, γιατί δεν είναι, ξέρετε τι συνέβη. Καλύφτηκε αυτή η τα 3,5 χρόνια στο χώρο της δημόσιας υγείας από το πέπλο του COVID. Όλη η προσπάθεια έπεσε εκεί. Εγώ είχα διαφωνήσει και στους εκάστοτε υπουργούς τους τα έλεγα. Τους είπα τα προβλήματα κάτω από το χαλί του COVID υπάρχουν και μεγαλώνουν. Πρέπει παράλληλα να ασχοληθείτε και με τα προβλήματα που υπήρχαν και χωρίς COVID. Ναι, με προτεραιότητα ο COVID, αλλά όχι να μην ασχοληθούμε και με τα άλλα. Εκεί ενδεχομένως ήταν μια λάθος στρατηγική επιλογή. Και συμφωνώ μαζί σας ότι με ξεκάθαρο τρόπο πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες τι θα κάνουμε εφόσον να ξαναεμπιστευτούν τα επόμενα 4 χρόνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέλεια. Επειδή στο μυαλό μας πάντα σας έχουμε μαζί με την Ευρώπη, θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο σας για το ποια Ευρώπη. Και αναφέρομαι στον τρόπο που έχει αντιδράσει στον πόλεμο που ζούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αυτό το σφαγείο που γίνεται στην Ουκρανία. Θα σας πω επί του πιεστηρίου, ναι. Είδηση. Mm-hmm. Είχε έρθει στην Αθήνα πριν 10 μέρες περίπου ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κτλ. Και τον εδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής και είμαστε παρόντες και το Προεδρείο. Ήταν και ο κύριος Βίτσας από το ΣΥΡΙΖΑ, ήμουνα και εγώ κτλ. Είπε αυτά που είπε. Μας ρώτησε για τις υποκλοπές. Μας ρώτησε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί μας έδωσε και συγχαρητήρια. Και ετοιμάστηκε και να φύγει. Ένα λεπτό, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Μια χαρά λέω, με όσα είπατε συμφωνώ. Για πείτε μου τώρα εσείς. Επειδή άκουσα και είπατε ότι στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της καταπάτησης της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, ορθώς η Ευρώπη πήρε τη θέση που πήρε εναντίον του κτλ. Δεν σας άκουσα τι λέω, ούτε για λόγους αυροφροσύνης που είστε στην Ελλάδα, να μου πείτε μία λέξη για μία χώρα της Ευρώπης που λέγεται Κύπρος, που 50 χρόνια έχει στρατό κατοχής, που έκαναν αυτοί εκεί και κάνουν τα ίδια ακριβώς που κάνουν οι Ρώσοι κτλ. Γιατί δεν μιλάει η Ευρώπη? Με κοιτάει και λέει, ξέρετε, αυτά είναι κυρίως θέματα υψηλής εξωτερικής πολιτικής που τα χειρίζονται άλλα χαρτοφυλάκια. Τώρα, απάντηση επιτρόπου. Τι άλλο να σας πω? Ναι. Αυτό έγινε πριν 10 μέρες που σας λέω. Αυτό έγινε πριν 10 μέρες. Ίσως αυτό που είπατε εσείς θα έπρεπε να το λέμε πιο συχνά και πιο έντονα. Βέβαια, όχι μόνο σε συνεδέλφες. Έπρεπε, ναι, να μπαίνουν σε όλα τα φόρα. Ναι. Και σαν προϋπόθεση, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι χάνεται μεγάλη ευκαιρία για αυτό το θέμα που υπάρχει στην Κύπρο τώρα που όλοι οι Ευρωπαίοι, και μαζί το έχουμε συζητήσει και σου είχα πει τις εμπειρίες μου, όσοι μπορεί να μην το θυμούνται, εγώ είχα ζήσει την παρόμοια περίπτωση με τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοπεδώθηκε η Ιουγκοσλαβία. Ακριβώς. Ότι πήγαμε να προστατεύσουμε οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κροατών και των άλλων που τα καταπατούσαν οι κακοί Σέρβοι και ισοπεδώσαμε μια χώρα. Αν ησυχείτε ότι αυτό που λέμε ευρωπαϊκή οικογένεια μπορεί να διαλυθεί? Να διαλυθεί όχι, αλλά το ότι δεν θα ανταποκριθεί σε αυτά που οι λαοί πιστεύουν είμαι σχεδόν σίγουρος. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Είναι δυνατόν σε μια Ευρώπη που βγήκε από ένα πόλεμο, από ένα Χίτλερ και από ένα Μουσολίνι, αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει κράτος, που να μην υπάρχει στη Βουλή μέσα φασιστικό ή ακροδεξιό κόμμα? Δεν υπάρχει κανένα. Σε όλα ψάξτε, και όχι μόνο υπάρχουν,
αλλά και με υψηλά ποσοστά. Και κάποια είναι και στην κυβέρνηση, πέραν της Ιταλίας, γιατί στην Αυστρία τι είναι. Το απάβγασμα της δημοκρατίας στην Ουγγαρία τι είναι, στην Πολωνία τι είναι. Αυτή λέγεται Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Κύριε Γκλαμάνη, ελπίζω να βρείτε το χρόνο μέχρι τις κάλπες να μας ξαναρθείτε να τα πούμε. Είναι συμφέρον μου να έρθω. Δεν θα σας κάνω επειδή οι ψύχρεμοι δεν είναι πολλοί. Δεν θα σας κάνω χάρη, θα έρθω. Εμείς θα έχουμε κενά για τους ψύχρεμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.